μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η χαμηλή πτήση και σήμερα Πέμπτη, λοιπόν, όπως κάθε μεσημέρι μαζί σας, από τη Δυτική Ελλάδα για την Δυτική Ελλάδα, με όλα τα θέματα από την επικαιρότητα, το χώρο του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της επιμόρφωσης, του αθλητισμού. Μαζί μας και σήμερα ο Διονύσης Ιθακίσιος. Διονύση, καλό μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Κουνηθήκαμε λίγο πριν από λίγο εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει. Γι' αυτό καθυστερήσαμε και λίγα λεπτά για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και να πούμε αυτά τα οποία πρέπει να είμαστε έγκυροι με λίγα λόγια. Μόλις πριν από πόση ώρα, Διονύση, ήταν 14 και 27. Ήταν μια σεισμική δόνηση 4,1 της κλίμακος Ρίχτερ, όπως λέει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Βαρθολομιού. Είναι εδώ λοιπόν στην περιοχή της Ηλίας, στην Κυλλίνη, κοντά στο Βαρθολομιό, το επίκεντρο. Γι' αυτό ακούστηκε τόσο έτσι έντονα στην περιοχή εδώ της Δυτικής Ελλάδας και στο Ιόνιο. Δεν προερχόταν από την περιοχή της Κεφαλονιάς αυτός ο σεισμός. Άλλωστε έχουμε δει ότι όλες αυτές τις μέρες δίνει σεισμούς η περιοχή, αλλοπρόσαλα θα έλεγε κανείς. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εκεί, μια πιο πέρα, μια πιο εδώ. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα είχε και στην Αφίκλεια σήμερα σεισμού. Ναι, λέγαμε και χθες ότι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δίνει σεισμούς και δεν ξέρουμε κατά πόσον έχουν σχέση όλοι αυτοί οι σεισμοί με την Κεφαλονιά. Πάντως στην Κεφαλονιά διαβάζαμε το πρωί στα ενημερωτικά site των Ινστιτούτων ότι όλες αυτές τις μέρες από τους πολύ μικρούς σεισμούς μέχρι και τους μεγαλύτερους που έχει κάνει έχουν καταγραφεί πάνω από 1000. Σεισμικές δονήσεις, τη δραστηριότητα την οποία υπάρχει και είναι έντονη. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός, ο 4,2 Διονύση, αφορούσε αυτό το οποίο έλεγε χθες και ο κύριος Τσελέντης. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, πρέπει να το ρωτήσουμε τον ίδιο. Μην κάνουμε τους σεισμολόγους και εμείς. Ναι, ναι. Πάντως εκεί στη συνέντευξή του εμφανίστηκε έτσι. Έλεγε ότι περιμένουμε, λέει, άλλο έναν έτσι κάπως έντονο για να ησυχάσει τελείως το φαινόμενο. Τώρα. Οι σεισμολόγοι τα ξέρουν καλύτερα. Οι δηλώσεις έγιναν δημόσια. Άλλωστε, ήταν κάτι το οποίο είπε και ο ίδιος. Έκανε αυτή το διάλογο, θα έλεγα εγώ, με τους πολίτες στο ξενοδοχείο Μουίκη, στο Αργοστόλι, για να πάει εκεί κόσμος και να τον ρωτήσει και να απαντήσει διάφορα θέματα. Παράλληλα, να πούμε ότι απόψε το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή, απόψε υπάρχει ένα ειδικό θέμα. Θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο. Ο Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος θα είναι ο οικοδεσπότης και στο στούντιο θα είναι οι κύριοι Γιάννης Κοπανάς και Γιώργος Αντωνόπουλος, φυσικοί καθηγητές. Έχουν κάνει πολλά χρόνια ειδίκευση σε θέματα σεισμολογίας. Έχουν πολλά πράγματα επιστημονικά να μας πούνε. Στην εκπομπή τηλεφωνικά θα παρέμβει και ο αντιπρόεδρος του ΤΕΗ Ιόνιο Νησιών, ο κύριος Γιάννης Δραγώνας. Από την πλευρά του θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 9, στις 10 η ώρα λοιπόν το βράδυ, Ανοιχτή Γραμμή με θέμα τους σεισμούς από την επιστημονική τους όμως πλευρά και βάση, Διονύση. Έτσι είναι ακριβώς. Πιστεύω ότι εκεί θα μπορέσουν οι επιστήμονες να διαφωτίσουν τους τηλεθεατές για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τους ανησυχούν και δικαιολογημένα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Μένοντας στους σεισμούς, να πούμε ότι πριν από λίγο η Αστυνομική Διεύθυνση Ιόνιων Νησιών, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε επίσημα ότι συνελήφθη 44χρονος ημεδαπός εκτός Κεφαλονιάς μετά από καταγγελία κατοίκου του Αργοστολίου ότι δέχτηκε τηλεφώνημα για επικείμενο μεγάλο σεισμό σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Εντοπίστηκε δηλαδή αυτός ο φάρσερ, να τον πούμε έτσι, και έχει ήδη συλληφθεί σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης, περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης Ιωνίων Νησιών που εδρεύει στην Κέρκυρα. Για να δούμε όμως μια ματιά, να πάμε μια γρήγορη στην Κεφαλονιά και στο Αργοστόλι. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον συνεργάτη μας εκεί, ο Μιχάλης. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και βλέπουμε πίσω σου μαντολάτα. Καλά βλέπουμε ή όχι? Δεν σε άκουσα. Λέω, τι βλέπουμε πίσω σου? Βλέπουμε παραδοσιακά προϊόντα της Κεφαλονιάς? Δεν ξέρω. Ο φόντος πίσω δείχνει βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκες. Μάλιστα. Είναι καφετέρια εδώ. Στην πλατεία του Λιξουρίου. Είσαι στην πλατεία του Λιξουρίου, λοιπόν, ναι. Είσαι σε μια καφετέρια. Εμείς κάπως τα είδαμε αυτά σαν παραδοσιακά προϊόντα. Ωραία είναι όμως και η Κεφαλονιά παράγει πολλά παραδοσιακά προϊόντα. Και ξέρω ότι σου αρέσει πολύ η γαστρονομία. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μιχάλη, για να δούμε πώς είναι η σημερινή μέρα εκεί στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.
Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι συνεχίστηκαν οι επισκέψεις πολιτικών αρχηγών εντός στην Κεφαλονιά. Σήμερα ήταν η σειρά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, να επισκεφθεί το νησί. Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε από νωρίς το πρωί. Είχε μια συνάντηση αρχικά με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίσι. Ακολούθως ενημερώθηκε για τις κινήσεις που είχε κάνει το συντονιστικό όργανο από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σωτήρη Κουρή. Και εν συνεχεία επισκέφθηκε εδώ την περιοχή της Παλικής, στο Λιξούρι, όπου είχε μια συνάντηση με συνδικαλιστικά όργανα. Και ακολούθως επισκέφθηκε ακόμα το κλειστό γήπεδο του Λιξουρίου, όπου συνομίλησε και με αρκετούς ηλικιωμένους του γυροκομείου που στεγάζονται εκεί προσωρινά. Ακόμα επισκέφθηκε τις εργατικές κατοικίες που έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Και βρέθηκε και το χωριό του Αγίου Δημητρίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο και είναι ένα από τα χωριά τα οποία έχει πληγεί περισσότερο. Μάλιστα. Είχαμε μια σεισμική δόνηση 2,5. Δεν ξέρω αν ακούστηκε στην Κεφαλονιά, γιατί το επίκεντρο ήταν εδώ στον ομό Ηλία, στο Βαρθολομιό, στην Κυλλίνη κοντά. Δεν ξέρω αν ήταν από το συγκεκριμένο, όπως ανέφερε εσύ, από το Βαρθολομιό. Πάντως εδώ πέρα έχουμε τα σεισμικές δονήσεις που, όπως καταλαβαίνεις, επειδή βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Λιξούρι, που είναι η περιοχή που είναι πιο κοντά στο επίκεντρο, ακούγονται ακόμα πιο έντονα εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Βέβαια είναι και οι σεισμικές, οι μετασεισμικές δονήσεις εκεί που, επειδή είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, τώρα ένα σεισμός 4,2 από την περιοχή του Βαρθολομιού και λίγο να κουνήσει στην Κεφαλονιά δεν δημιουργεί κάτι καινούριο. Τα ξέρουμε άλλωστε πώς είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θες να πούμε και δύο λόγια, επειδή να παρανθούμε πάλι στο θέμα του κ. Κουτσούμπα και να πούμε κάποιες δηλώσεις που έκανε εδώ κατά την άφηξή του και από τις συναντήσεις που είχε εδώ και με τα συνδικαλιστικά όργανα. Ο κ. Κουτσούμπας λοιπόν είπε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να ασκήσει πιέσεις όπου απαιτείται για να υπάρξει άμεση αποκατάσταση των πληγέντων. Ανέφερε ακόμα ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση δεν τα κρίνει επαρκή. Και αυτά που πρότεινε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι να υπάρξει οριστική διαγραφή των χρεών, δηλαδή όχι μόνο για το 2014, να είναι οριστική η διαγραφή των χρεών, είτε ασφαλιστικών είτε φορολογικών, για τους κατοίκους της Κεφαλονιάς, προκειμένου να πατήσουν στα πόδια τους, όπως είπε χαρακτηριστικά, να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση των κατοικιών αλλά και των οικοσκευών, γενικότερα όλων των ζημιών που έχουν υποστεί οι άνθρωποι εδώ της Κεφαλονιάς, και ζήτησε να υπάρξει μια ειδική ρύθμιση για τους μαθητές που πρόκειται να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σε διάστημα 2 μηνών που υπάρχει περιθώριο μέχρι να δώσουν τις εξετάσεις είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορούν να μετέχουν σε αυτές. Βλέπουμε εδώ κάποια πλάνα από την επίσκεψη του κυρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, στη συνάντησή του με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Σωτήρη Κουρή. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τα πλάνα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε και ήχο, να ακούσουμε έτσι λίγο το διάλογο. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω εγώ κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Παρακολουθούμε τέλος πάντων το υλικό το οποίο συγκέντρωσες εσύ, Μιχάλη. Πες μας εσύ όμως τις λεπτομέρειες από αυτή τη συνάντηση. Σε ακούμε να δούμε το ρεπορτάζ τι έχει. Ο κύριος Κουρής το έκανε μια εκτενή ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής από το συντονιστικό όργανο. Το ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο θέμα των σχολείων δεν πρόκειται να λειτουργήσουν σχολεία Β που έχουν κριθεί Β κατηγορίας. Θα γίνει οριστική αποκατάσταση των ζημιών και περιμένουμε και την άφηξη των ειδικών αίθουσων κοντέινερ που θα στεγάσουν προσωρινά τους μαθητές. Βέβαια, αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, όπως είπε ο κ. Κουρής, γιατί πρέπει να τοποθετηθούν οι βάσεις για την εγκατάστασή τους, που από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα, δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Τον ενημέρωσα ακόμα ότι σήμερα το βράδυ περιμένουμε την άφηξη ενός κουρασγυροπλοίου εδώ στο Λιξούρι, του Aegean Paradise, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 970 άτομα. Και βέβαια, επειδή δεν μπορεί να προσδέσει εδώ στο λιμάνι του Λιξουρίου από τις ζημίες που έχει υποστεί, ο κόσμος θα μεταφέρεται με λάντζες. Η κίνηση αυτή, να πούμε ότι γίνεται γιατί το μέτρο το οποίο είχε αποφασιστεί αρχικά αναγκαστικά με τις σκηνές που εγκαταστάθηκαν εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αντωνίου ήταν ανεπιτυχές, καθώς από τις 52 σκηνές που στήθηκαν συνολικά υπήρξε, όπως σας είπε ο κ. Κουρής, γύρω στις 10 οικογένειες που πολλοί να στεγάθηκαν σε αυτές και λόγω των καιρικών συνθήκων δεν έμειναν καθόλου σε αυτές. Μάλιστα. Τώρα τα site μετακινούν λίγο το επίκεντρο του μικρού σεισμού, Διονύση Ιθακίση. Καινούργιες πληροφορίες μου λένε εδώ ότι ίσως να είναι και πιο κοντά στην Αμαλιάδα το επίκεντρο. Μάλιστα. Το δίνουν κάπου εκεί. Γι' αυτό ήταν και έντονος έντονα ακούστηκε έντονα. Κοντά μας. Ήταν κοντά. Ποιος ξέρει και το επίκεντρο μπορεί να ήταν, το εστιακό βάθος μάλλον να ήταν μικρό και ούτω καθεξής. Μιχάλη.
Να πούμε ακόμα ότι αρχίζει σταδιακά και η λειτουργία του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου. Mm-hmm. Βρεθήκαμε το πρωί στο χώρο όπου γίνονταν ουσιαστικά η προσπάθεια αποκατάστασης οποιονδήποτε ζημιών έχουν σημειωθεί στο κτίριο, προκειμένου να στεγαστεί ξανά στην παλιά πτέρυγα το νοσοκομείο και να αρχίσει να φιλοξενεί ασθενείς. Την ίδια ώρα είναι συγκινητική και να πούμε και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από οργανώσεις που έρχονται εδώ στην Κεφαλονιά για να προσφέρουν βοήθεια. Στο νοσοκομείο το Ματζαβενάτι το πρωί βρέθηκαν εκπρόσωποι από τους γιατρούς της καρδιάς, όπου προσέφεραν τρόφιμα και κουβέρτες, τις οποίες στην συνεχεία τις μετέφεραν είτε στο κλειστό γήπεδο, είτε στο χωριό του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Δημητρίου, με συγχωρείτε, που επισκέφτηκαν για να δουν και τις ζημίες της περιοχής. Γενικότερα έχουμε πολλές πρωτοβουλίες. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, υπάρχει μια αλληλεγγύη, που πιστεύω είναι και το πιο σημαντικό την δεδομένη στιγμή με τις πληγές που έχουν υποστεί εδώ οι κάτοικοι της Παλικής. Με αυτό, Μιχάλη, το οποίο ακούστηκε σχετικά με τα πατώματα των σχοινών εκεί και τα λοιπά, που δεν υπήρχαν πατώματα στις σκηνές και έγινε θέμα πανελλαδικό, θα έλεγε κανείς, τι έχει γίνει? Έχουν δοθεί οι σκηνές για χρήση, τώρα έχουν πατώματα, μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο? Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο που είχαν ξαπλώστρες από αυτές τις παραλίες μέσα για να φιλοξενήσουν κόσμο. Είχαν δοθεί κάποιες λύσεις αυτοσχέδιες για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος, αλλά όπως σας είπα και εγώ πριν από λίγο, η λύση των σχοινών φαίνεται να εγκαταλείπεται. Αυτό ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σωτήρης Κουρής. Περιμένουμε σήμερα να δούμε αν θα υπάρξει κινητοποίηση του κόσμου, αν θα μεταβεί στο κουρασγερόπλο το οποίο θα έρθει εδώ στο Λιξούρι για να φιλοξενήσει τον κόσμο. Μάλιστα. Στο Λιξούρι, πάντως, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Έχουμε από εκεί ενημέρωση? Ναι, έχουμε ενημέρωση ότι προσπαθούν οι άνθρωποι εδώ σταδιακά να αποκαταστήσουν όποιες ζημίες έχουν σημειωθεί, τουλάχιστον σε πλευράς καταστημάτων, για να μπορούν να λειτουργήσουν. Υπάρχουν αρκετά καταστήματα που είναι κλειστά, μόνο κάποια σούπερ μάρκετ βλέπουμε και λειτουργούν για να εξυπηρετούν τον κόσμο. Υπάρχει την ίδια ώρα ενέργειες, υπάρχουν την ίδια ώρα ενέργειες για την αποκατάσταση της σύντρευσης, καθώς το νερό εξακολουθεί να παραμένει ακατάλληλο προς χρήση. Δέχεται αυτή τη στιγμή τα αφιελωμένα νερά τα οποία προσφέρονται από το Δήμο, από την περιφέρεια, γενικότερα από τα όργανα τα οποία έχουν συσταθεί εδώ. Υπάρχει μια διαδικασία αποκατάστασης. Οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τις βλέπουμε και εμείς εδώ στο δικό δίκτυο και γενικότερα στα κτίρια που έχουμε επισκεφθεί μέχρι τώρα. Αυτό είναι το κλίμα μέχρι τώρα. Πάντως, σε βλέπω μια χαρά, Μιχάλη, όσον αφορά την παρουσία στο Λιξούρι. Είσαι στο Λιξούρι τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, στο Λιξούρι. Είσαι στο Λιξούρι και σε βλέπω μια χαρά. Είσαι και σε εσωτερικό χώρο, δεν σε βλέπω να ανησυχείς ιδιαίτερα. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε κι εμείς μια ανήσυχη εικόνα, πιστεύω, προς τον κόσμο. Μπράβο, αυτό είναι που προέχει. Μπράβο σου, μπράβο που είσαι εκεί. Και βέβαια είναι και μέσω εσού η παρουσία του Ionian Channel καθημερινή στο Λιξούρι. Δεν έχουμε λείψει σχεδόν μέρα από εκεί. Έχεις πάει με το καραβάκι? Ναι, το ferry boat εξυπηρετεί τον κόσμο παρά τις άθροι καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Είναι σημαντικό το ότι μπορεί και λειτουργεί η γραμμή αυτή τη στιγμή στο Λιξούρι. Δεν είναι κανονικά στην Προβλήτα, γιατί χθες έγιναν προχθές μάλλον και έλεγχοι με τους δίτες. Αυτά δεν έχουν πρόβλημα για να δέσουν εδώ στην Προβλήτα. Μια χαρά λοιπόν όσον αφορά και την θαλάσσια συγκοινωνία που καταστάθηκε, γιατί ήταν και αυτό ένα πλήγμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει και άμεσα επικοινωνία με τον έξω κόσμο και όσον αφορά τις τηλεφωνικές συνδέσεις και όσον αφορά το διαδίκτυο, το ίντερνετ, δεν έχει σταματήσει τίποτα, όλα καλά. Από την πλευρά της σύνδρευσης διαβάσαμε ότι θα έρθει και ένα κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ εκεί για να βοηθήσει στην αποκατάσταση ζημιών. Είναι και ένα κλιμάκιο της ΔΕΙΑ Ζακύνθο εκεί. Ναι, περιμένουμε αυτό το κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ, το οποίο ανακοινώθηκε και χθες στην κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό Άντωνη Σαμαρά. Περιμένουμε αυτό το κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ ακριβώς για να κάνει τους ελέγχους στο νερό, οι οποίοι είναι εντατικοί, για να αποκατασταθεί άμεσα το ζήτημα της σύνδευσης. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Μιχάλη, περιμένεις και την κυρία Αντωνίου από τους γιατρούς της καρδιάς? Την κυρία Σωτηρίου. Την κυρία Σωτηρίου, συγγνώμη. Η οποία ακριβώς επειδή έχουν επισκεφτεί αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγίου Δημητρίου, όπως σας είπα νωρίτερα, περιμένουμε να είναι σε λίγο κοντά μας, να μας πει για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία που έλαβαν να έρθουν εδώ στην Κεφαλονιά και να προσφέρουν, όπως είπαμε, τρόφιμα και κουβέρτες. Μπράβο τους. Λοιπόν, κάπως ήρεμα τα πράγματα σήμερα. Βλέπουμε και την ηρεμία και στο δικό σου το πρόσωπο. Είσαι στο εσωτερικό χώρο. Μια χαρά σε βλέπουμε εκεί στις συνεντεύξεις και συνδέσεις που έχουμε. Μιχάλη, μέχρι το τέλος της εκπομπής θα τα ξαναπούμε. Θα συνδεθούμε και πάλι με το Λιξούρι. Με την κυρία Σωτηρίου, όπως αναφέραμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια και στη δική σου τη δουλειά. Διονύση, είδες ο Μιχάλης πόσο ήρεμος ήταν, είναι στο Λιξούρι, σε εσωτερικό χώρο. Να ηρεμήσουν τα πράγματα και να ξεκινήσουν πάλι οι ρυθμοί της ζωής οι κανονικοί
Και βεβαίως πιστεύω ότι οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς και ιδιαίτερα του Λεξουρίου περιμένουν την εξειδίκευση αυτών των μέτρων που έλαβε χθες η Κυβερνητική Επιτροπή. Πρέπει αυτά τα μέτρα να υλοποιηθούν για να μπορέσουν να ακουφίσουν τους κατοίκους. Είδα παραδείγματος χάρη, πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να αποκατασταθεί σύντομα και το λιμάνι του Λεξουρίου και ο δρόμος που ενώνει το Λεξούρι με το Αργοστόλι. Είναι δύο έργα σημαντικά για να μπορέσουν να επικοινωνούν οι άνθρωποι της περιοχής με το υπόλοιπο νησί. Σαφώς. Και όλα τα άλλα μέτρα που πρέπει να εξειδικευτούν για να μπορέσουν να ακουφιστούν και να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημίες. Πάντως, Διονύση, ήταν και μια επίθεση, θα έλεγε κανείς, από τον κύριο Χρυσοχοίδη στους σεισμολόγους. Δεν ξέρω αν το διάβασες, αν το πήρες χαμπάρι και εσύ. Το πήρα. Είναι κάτι που έχει γίνει και άλλες φορές. Ναι. Όταν υπάρχει αυτή η έξαρση του σεισμού και επειδή υπάρχουν απόψεις οι οποίες δίστανται των σεισμολόγων, η πολιτεία καμία φορά παρεμβαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, να πούμε την αλήθεια, αυτοί κάνουν επιστημονική έρευνα στην πραγματικότητα. Και άλλο η έρευνα, η οποία είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική, άλλο πράγμα η πρόληψη, άλλο πράγμα η αντιμετώπιση των θεμάτων μετά από ένα γεγονός. Η πολιτεία πρέπει αυτό να κάνει τώρα. Πρέπει να ασχοληθεί πάντα με την πρόληψη σε όλο το ελλαδικό χώρο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Κεφαλονιά πρέπει να δει πώς θα αντιμετωπιστούν τα πράγματα και πώς θα ανακουφιστούν οι κάτοικοι. Χαρακτηριστικά αυτό το οποίο είπε χθες ο κ. Χρυσοχοίδης. Μετά σεισμών, σεισμοπροφήτες ή σεισμολόγοι. Αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε. Την είδα και εδώ στο διαδίκτυο για να είμαστε και ακριβείς σε αυτά τα οποία λέμε. Ο κύριος Τσίπρας μετά την χθεσινή του παρουσία στην Κεφαλονιά ανακοίνωσε, μάλλον ζήτησε και είπε ότι είναι αναγκαία η άμεση λήψη 8 μέτρων για την προστασία των πολιτών. Συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας ζήτησε πρώτον είναι εξαιρετικά επίγουσα λέει η άμεση αποκατάσταση των υποδομών. Δεύτερον, η οργανωμένη μετεγκατάσταση σεισμοπλήκτων για την αποφυγή ενιαίου καταβλισμού με σκηνές. Τρίτον, ομαλοποίηση της καθημερινότητας με λειτουργία σχολείων και δημοσίων υπηρεσιών. Επίσπευση των εξαγγληθέντων μέτρων παρακάπτοντας τη γραφειοκρατία. Αρρωγή και όχι δάνεια στους πολίτες για επισκευές, ανακατασκευές πρώτης κατοικίας και επαγγελματικών χώρων. Δωρεάν παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου. Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση τουριστικών καταλυμάτων για να μην χαθεί η φετινή τουριστική περίοδος. Τέλος, άρση καταργήσεων, συγχωνεύσεων των δομών του κράτους και των διαθεσιμοτήτων που έχουν επιβάλει οι μνημονιακές πολιτικές και οι οποίες σήμερα αποδεικνύονται πολύτιμες και αναγκαίες. Αυτά λοιπόν είναι τα 8 σημεία στα οποία έμεινε ο κύριος Τσίπρας. Έχουν γενικά αναγγελθεί πολλά πράγματα. Δηλαδή, από αναγγελίες, από εξαγγελίες και από αιτήματα είμαστε αυτή τη στιγμή υπέρ. Χορτασμένη Διονύση θα έλεγα εγώ και θα επαναλάβουμε αυτό το οποίο λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή και όχι μόνο και χθες, ότι αφού καταλαγιάσει η σκόνη, ο κουρνιαχτός από αυτές τις σεισμικές δονήσεις, καλό θα είναι να δούμε την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δοθούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Ακριβώς εκεί, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε σύντομα να δούμε αυτή την έμπραχτη αντιμετώπιση από την πολιτεία των προβλημάτων που δημιουργηθήκαν από το σεισμό στην Κεφαλονιά και στο Λεξούρι ειδικότερα. Ελπίζω να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα και να μην έχουμε τις παλιές κακές συνήθειες οι οποίες δεν μας τιμάνε. Διονύση, να πούμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Είναι 6 Φεβρουαρίου και σαν σήμερα το 1778 γεννήθηκε στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στο νησί της Ζακύνθου ο ποιητής Ούγκο Φόσκολο, μια μεγάλη προσωπικότητα για την Ιταλία. Γεννήθηκε εδώ στα Επτάνησα, πέθανε το 1827 στην Αγγλία σε ηλικία μόλις 49 ετών, παραγωνισμένος από την ελληνική λογιοσύνη. Ο Ούγκο Φόσκολο διεκδικήθηκε και τοποθετήθηκε στο πάνθεο των Ιταλικών γραμμάτων, παρότι ο ίδιος ουδέποτε λησμόνησε την ελληνική του ταυτότητα. Να πούμε ότι ο τάφος του και το άγαλμά του είναι στην Σάντα Κρότσε στη Φλωρεντία. Ακριβώς. Και εκεί βρίσκεται δίπλα σε μεγάλους. Θεωρείται για τους Ιταλούς, επειδή έζησα κάποιο διάστημα γι' αυτό στην Ιταλία, λοιπόν, θα ήθελα θεωρείται να μετά το Δάντιο μεγαλύτερος ποιητής της Ιταλίας και πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη γέφυρα πολιτισμού της Ζακύνθου με την Ιταλία, την οποία πρέπει να αξιοποιούμε πάντοτε. Θεωρείται λοιπόν μεγάλη προσωπικότητα και για τους Ιταλούς, διδάσκεται και στα σχολεία της Ιταλίας. Έτσι δεν είναι, Διονύση. Δεν υπάρχει περίπτωση Ιταλός ότι να του πει ότι είμαι από τη Ζάκυνθο, από τον Τζάντε, από την πατρίδα του Φόσκου. Και παρόλα αυτά, υποδομές πολιτιστικού επίπεδου στο νησί της Ζακύνθου και στα Επτάνησα, οι οποίες
να αντικατοπτρίζουν αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών της Ιταλίας, αυτόν τον ποιητή, τον Ούγκο Φόσκολο, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος στο νησί της Ζακύνθου, στα Επτάνησα, να πάει να δει πού είναι το σημείο που γεννήθηκε αυτός ο μεγάλος άνδρας, τι θα δει? Υπάρχει μόνο αυτή εκεί στην περιοχή της Χιέν, δίπλα στη Χιέν, στην Κυριάκου Ξένου, υπάρχει αυτό το μνημείο που φτιάχτηκε το 1967, αν θυμάμαι, επί νομαρχίας Ιωάννου. Και το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί σε τίποτε άλλο, δεν έχει γίνει τίποτα περισσότερο. Και όντως υπάρχει ένα κενό σε αυτή την ιστορία. Βέβαια, υπάρχει τώρα μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν, να πάρουν μια πρωτοβουλία και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες όπου θα αναγερθεί και ένα μνημείο κατάλληλο και αντάξιο του Ούγκο Φόσκολο. Αυτά λοιπόν με την αφορμή της σημερινής μέρας, που είναι η μέρα. Είναι σημαντικό που γίνεται αναφορά στην ημέρα της γέννησής του και ας ελπίσουμε ότι θα ακουστούν όλα αυτά από τα αυτιά των υπευθύνων και να γίνει κάτι κάποια στιγμή. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό break και επανερχόμεθα αμέσως μετά. Θα είμαστε συνεχώς σε γραμμή επαφής με την Κεφαλονιά και με τη γενικότερη σεισμική έξαρση που παρουσιάζει το Ιόνιο. Να σας πω ακόμη ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, πολιτιστικό ενδιαφέροντος, αφού αύριο Παρασκευή είναι η πρεμιέρα για την όπερα της Πεντάρας στο νησί της Ζακύνθου και από το πολιτιστικό κέντρο Σαρακινάδου και τη θεατρική σκηνή Ζακύνθου. Σε λίγο μαζί σας. Κτέλ νομού Ζακύνθου. Ταξιδεύουμε μαζί από το 1942. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι. Εξυπηρέτηση, άνεση, αξιοπιστία. Εκμεταλλευτείτε τις χειμερινές προσφορές. Καλημέρα σας, σε καλό ταξίδι. Ταξιδέψτε με τα επιστροφής Ζάκυνθο Αθήνα Ζάκυνθο και αντίστροφα μόνο με 45 ευρώ. Τώρα μπες στο application WinBank Mobile για να κάνεις τις τραπεζικές αλλά και τις χρηματιστηριακές σου συναλλαγές κάθε στιγμή. Application WinBank Mobile από την Τράπεζα Πειραιώς. Διασκέδαση. Νήσος Κεφαλονιά. Το πλοίο που κάνει τη διαφορά. Γρήγορο, μοντέρνο, άνετο, ασφαλές, ευέλικτο, σύγχρονο, αξιόπλοιο. Πλήρωμα και προσωπικό στις υπηρεσίες των επιβατών. Νήσος Κεφαλονιά. Το μεγάλο ταξίδι φαίνεται μικρό και όμορφο. Κεφαλόνιαν Lines. Μια εταιρεία Κεφαλόνιαν Lines. Ένα πλοίο Νήσος Κεφαλονιά. Γράφουν τη δική τους ιστορία στο Ιόνιο. Ιόνιαν Wi-Fi. Ίντερνετ από 20 ευρώ το μήνα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Για μαθητές και φοιτητές, προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις με στόχο την ευχέρεια στην χρήση της γλώσσας και την άρτια προετοιμασία για την κατοχύρωση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Ειδικά προγράμματα ενηλίκων με έμφαση στην προφορική επικοινωνία για τους επαγγελματίες που θέλουν να μιλήσουν με άνεση μια ξένη γλώσσα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Αλεξάνδρου Ρώμα 56. Τηλέφωνο 26 95 0 49 233. Νοσοκομιακή ασφάλιση από 28,5 ευρώ το μήνα. Ασφάλειες Λιβάνι και ανασφάλειες Τέλος.
Δεύτερο μέρος, χαμηλή πτήση, κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα, 6 Φεβρουαρίου, κοντά σας εδώ στο Ionian Channel και για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε και να ανακοινώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και επίσημα πανελλαδικά ότι συνελήφθη ο 44χρονος που τηλεφωνούσε σε κατοίκους της Κεφαλονιάς για δίθεν επικείμενο σεισμό. Συνελήφθη στην Κυπαρισία, Διονύση αυτός. Ναι, το είδα. Ο 44χρονος λέει επικοινώνησε με μια 62χρονη στο Αργοστόλι και της είπε ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και την ενημέρωση για επικείμενη σεισμική δόνηση. Το τηλέφωνο του εντοπίστηκε από τις αρχές. Το βρήκαν αμέσως στο στίγμα του κινητού τηλεφώνου. Τον εντόπισαν στην περιοχή της Κυπαρισίας. Και οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος είχε επικοινωνήσει και με άλλους πολίτες. Και βέβαια τους φόβιζε. Τώρα, με ποια λογική το έκανε αυτό? Τρελός ήταν, γιατί λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Θα δείξει η έρευνα. Επίσης να πούμε ότι πανελλαδικά δόθηκε και η πληροφορία για τον σεισμό. Τον δίνουν κοντά στην Κυλλήνη, 4,2 ρίχτερ όπως σας είπαμε. 14 και 27 πρώτα λεπτά, επίκεντρο. Θαλάσσιος χώρος 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Κυλλήνης, λέει η πανελλαδική εμβέλεια ενημέρωση. Και να πάμε, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, στην κυρία Σωτηρίου. Η κυρία Σωτηρίου, ναι, η οποία είναι από τους γιατρούς της καρδιάς. Η κυρία Ελένη Σωτηρίου έχει συμμετάσχει, όπως με πληροφορούν, σε πάρα πολλές αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι στο Λιξούρι, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή την ώρα. Ναι. Ναι, ναι. Να σας καλησπερίσουμε, κυρία Σωτηρίου, εδώ από τη Δυτική Ελλάδα και από το Ιόνιο. Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα για την προσπάθειά σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την δυνατότητα να πούμε και εμείς ένα ευχαριστώ, γιατί πρώτο, ναι, μεν ήρθαμε να σας βοηθήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να θαυμάσουμε το υπέροχο αυτό νησί, που παρόλο που είμαστε Έλληνες, εγώ δεν το είχα ξαναδεί και είχα την εντύπωση, σαν επειδή μένουμε στη Ρόδο, ότι είχαμε τα πρωτεία εμείς. Ειλικρινά, και η φιλοξενία σας, παρόλη την ταλαιπωρία των ανθρώπων, εμείς φεύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις και ευχόμαστε να έρθουμε να κάνουμε διακοπές και όχι να βοηθήσουμε, να έχει σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία σας εδώ. Τι ωραία πράγματα που μας λέτε πολύ ωραία πράγματα. Είναι ωραία, εσείς μας λέτε πιο ωραία. Πραγματικά είναι ο τόπος εδώ στο Ιόνιο, είναι πανέμορφος, και η Κεφαλονιά και το Λιξούρι και η Παλική εκεί πέρα είναι η ομορφιά της φύσης άπλετη. Και ξέρετε, και ο κόσμος. Και ο κόσμος. Ειδικά ο κόσμος μας έκανε εντύπωση. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ο τρόπος που μιλάτε είναι τόσο ωραίος που νόμιζα ότι όταν ακούει κανείς, νομίζω ότι διαβάζετε κάποιο ποίημα ή διαβάζετε Τι να σας πω, δεν έχουμε λόγια να πούμε πώς αισθανθήκαμε όλοι μας. Και οι δικοί μου οι συνεργάτες που ήταν μαζί της οργάνωσής μας και εγώ. Μάλιστα. Δύο λόγια θα θέλαμε να ακούσουμε, έτσι, για το έργο σας, κυρία Σωτηρίου. Για το έργο μας. Κοιτάξτε, η Γιατρή Καρδιάς είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που αποτελείται από οικογένειες και μόνο. Το λέω έτσι γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που ούτε μας αρέσει η περιπέτεια, ούτε μας αρέσει η διαφήμιση. Είμαστε άνθρωποι που κάποια στιγμή αναθεωρήσαμε κάποια πράγματα στη ζωή μας και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε όλο τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε, δόξα τω Θεώ, αρκετό ελεύθερο χρόνο, και ένα μέρος από την περιουσία μας, αυτούς που υποφέρουν, θεωρώντας ότι έχουμε την υποχρέωση και καθήκον μας να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Με την έννοια ότι εάν εμένα μου έχει δώσει κάτι ο Θεός, γιατί δεν τα έκανα μόνη μου, θα πρέπει να το διαχειριστώ σωστά. Και ο μόνος τρόπος που πιστεύουμε οι γιατροί καρδιάς ότι το διαχειριζόμαστε σωστά είναι να βοηθήσουμε αυτόν που υποφέρει. Και βέβαια μας δίνεται και δυνατότητα να γνωρίσουμε και τον τόπο μας, γιατί μέχρι τώρα πηγαίναμε και πάμε, βέβαια συνεχίζουμε και πάμε σε εμπόλεμες περιοχές όπως Αφγανιστάν, Ιράκ, Γάζα, αλλά και έχουμε αναλάβει σχεδόν όλη την Αφρική. Για την Ελλάδα δεν θέλαμε να πιστέψουμε, βέβαια, αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς έχουμε κάποιο πρόβλημα τώρα. Για άλλους είναι μεγάλο, για άλλους είναι μικρό. Και αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι, σαν καλοί Έλληνες, να βοηθήσουμε την πατρίδα μας.
και αυτό μπράβο κάνουμε. Σας. Μπράβο σας, μπράβο σας, γιατί και με αυτή τη δράση σας και εμείς σας βάζουμε στην καρδιά μας. Να είστε καλά. Έχετε, τι έχετε κάνει τώρα και στο Λιξούρι, έτσι, δύο λόγια κυρία Σωτηρίου, γιατί καμιά φορά λένε, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι κάνε το καλό και ρίξτε στο γυαλό και νομίζω ότι οι σοβαροί άνθρωποι αυτές τις ώρες αυτό κάνουν. Ξέρω μεγάλες αλυσίδες σημαντικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχουν προσφέρει απίστευτη βοήθεια στο Λιξούρι και δεν έχουν ανακοινώσει ούτε μία λέξη. Μπράβο. Θα τα πούμε όμως κάποια στιγμή αυτά, γιατί πρέπει να λέγονται. Όχι, τώρα θα τα πούμε όμως. Ενώ κάποιοι άλλοι τρέχουν να ανακοινώσουν κάτι πολύ μικρό. Ξέρετε, λοιπόν, κυρία μου, πολλές φορές ο κόσμος πρέπει να ξέρει ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς δέκτες δείχνουμε την ιστοσελίδα σας, τις δράσεις σας, όσο μας μιλάτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, επειδή εμείς δεν ζητάμε χρήματα για όλες τις δραστηριότητες μας, τα εισιτήριά μας, αν χρειαστεί να αγοράσουμε φάρμακα για ειδικές ασθένειες που έχουν στην Αφρική, παραδείγματος χάρη, για τροπικές, αυτά πρέπει να αγοραστούν από το εξωτερικό. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, Έλληνες, που βλέποντας τη δική μας την προσφορά και επειδή ξέρουν ότι εμείς δεν παίρνουμε χρήματα, θέλουν να μας προσφέρουν έστω και ένα κουτί τεπών ή ξέρω εγώ ένα αντιβιωτικό. Να ξέρετε κάτι, ότι ο Έλληνας, ο τελευταίος Έλληνας, έχει τέτοια καρδιά, είτε μπορεί η σύνταξη του να είναι 200 ευρώ ή 100, ξέρω, 150, δεν ξέρω πόσο είναι η συντάξη. Σας πληροφορώ ότι θα έρθει στο γραφείο με ένα κουτάκι και θα πει μόνο αυτό είχα. Εγώ λοιπόν, σαν γιατρή καρδιάς, θα πρέπει να δείξω πού πάνε τα φάρμακα. Δηλαδή, ένα μέρος των φαρμάκων σήμερα που φέραμε έχει δοθεί από τον κάθε Έλληνα, τον ανώνυμο, έναν άνθρωπο που δεν έχει καθόλου. Δηλαδή, μιλάμε, ειλικρινά σας μιλώ, άνθρωποι που δεν έχουν μεροκάματα ή που δεν έχουν περιουσίες μεγάλες. Έχω λοιπόν εγώ την υποχρέωση να τους δείξω ότι εγώ αυτά τα φάρμακα τα έφερα στο Λιξούρι. Και γι' αυτό όλοι μας δίνουν φάρμακα και δόξα τω Θεώ και να είναι καλός, καλά ο κόσμος, μας έχουν εμπιστοσύνη και εμείς οφείλουμε να τους, να τους πούμε ότι όντως να τους ενημερώσουμε και έτσι πρέπει να κάνουν όλες οι οργανώσεις, όχι μόνο εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σωτηρίου, εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Κόπηκε και η γραμμή. Στην τελεία ακριβώς. Μας τα είπε η κυρία Σωτηρίου. Διονύση, είδες τι ωραίες δράσεις. Ακριβώς. Είδαμε και προχθές. Αυτά είναι πράξη, έτσι. Αυτά είναι οι πράξεις και όχι λόγια. Είδαμε και προχθές τα παιδιά με τις σκηνές ότι η εθελοντική προσπάθεια καμία φορά και ήταν από την Κορινθία. Που πραγματικά ανακουφίζει τους ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές. Ήταν από την Κορινθία. Και θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε λίγο και αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Έχουμε πληροφορίες δημοσιογραφικές ότι σημαντικές ιδιωτικές εταιρείες, μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες έχουν προσφέρει νταλίκες ολόκληρες με τρόφιμα και με νερά στην Κεφαλονιά και δεν θέλουν καν να ανακοινώσουν την δράση τους αυτή, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Τους τιμάει αυτό, τους τιμάει. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα πηγαίνω ερχόμαστε στην Κεφαλονιά, δεν την ξεχνάμε, την έχουμε μαζί μας, θα τους κάνουμε και ένα δωράκι στην εκπομπή σήμερα. Να τους ανεβάσουμε και λίγο. Να έρθουμε τώρα όμως στον πολιτισμό, να μείνουμε λίγο στον πολιτισμό κυρίες και κύριοι. Να σας πούμε ότι αύριο Παρασκευή στις 9 και το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Σαρακινάδο της Ζακύνθου η θεατρική σκηνή Ζακύνθου κάνει πρεμιέρα με το εμβληματικό έργο των Μπρέχτ και Κουρτ Βάιλ η όπερα της Πεντάρας σε σκηνοθεσία Γιάννη Ζευραδινού και Θωμά Βούλγαρη. Λίγο πριν την πρεμιέρα το Ionian Channel βρέθηκε εκεί. Στις πρόβες συνάντησε τους συντελεστές της παράστασης. Η Ντιάνα Χαϊκάλη έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ το οποίο θα παρακολουθήσετε και μιλούν σχεδόν όλοι οι σημαντικοί συντελεστές, είτε αυτοί είναι σκηνοθέτες, είτε είναι ο πρόεδρος της θεατρικής σκηνής, ηθοποιοί και όχι μόνο. Για να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Φέτος τόλμησε να ανεβάσει την όπερα της Πεντάρας. Είναι μια παράσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πραγματικά ταλαιπωρήσαμε και τα παιδιά, όλοι ταλαιπωρηθήκαμε, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο. Εμείς, η θεατρική σκηνή, όπως γνωρίζετε, ξεκινήσαμε το 1991. Έχουμε ανεβάσει, φέτος θα είναι το 19ο έργο. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, χωρίς πόρους από πουθενά. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι χορηγοί και υπάρχουν και ο κόσμος ο οποίος μας ενισχύει κάθε χρόνο. Γι' αυτό και φέτος τους καλούμε να έρθουν να δουν κάτι διαφορετικό,
κάτι που το βλέπεις μόνο στην Αθήνα και ειλικρινά το λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η παράσταση και καλό τον κόσμο να έρθει. Επίσης ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο υπάρχει ένα, να το πούμε έτσι, μερικοί μας μπερδεύουν με το Θοδωρή το Καμπίτσι. Ο Θοδωρής ο Καμπίτσις έχει το δικό του θέατρο και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Το έχει φτιάξει από εδώ και 5 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, το Ιόνιο θέατρο. Εμείς είμαστε οι παλιοί του Σαρακινάδου που ξεκινήσαμε το 1999. Το λέω αυτό γιατί να τελειώσει και αυτή η παρεξήγηση. Η Πόλη Πίτσαμ είναι η κόρη του βασιλιά των Ζητιάνων, η κακομαθημένη μάλλον κόρη του βασιλιά των Ζητιάνων, που κρίνει τα πάντα και τους πάντες με γνώμονα το χρήμα, την απόκτηση χρήματος, έτσι έχει μάθει. Και κάνει ό,τι μπορεί, επιστρατεύει τη γυναικεία της πονηριά, ό,τι μέσο, ας πούμε, μπορεί να έχει, για να πετύχει το σκοπό της. Δύσκολος ρόλος, επιθετικός. Νομίζω ότι όλοι οι ρόλοι είναι δύσκολοι σε αυτό το έργο. Είναι ένα σπουδαίο εγχείρημα αυτό. Έχει, εκτός από την πρόζα, έχει χορό, τραγούδι, δηλαδή όλα αυτά μαζί, όλο το πακέτο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο για ερασιτέχνες ηθοποιούς, κυρίως. Σκηνοθετεί μαζί με το Θωμά το Βούλγαρη το υπέροχο αυτό έργο, το λαμπερό αυτό έργο, τον Μπρέχτ και Βάιλ, γραμμένο το 1928. Όχι προφητικό, απλώς ήταν σοφός ο άνθρωπος, ήταν σοφοί οι άνθρωποι, γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι αυτά που καταγράφουν στο έργο τους, ειδικά αυτό, γενικά ο Μπρέχτ σε όλο το έργο, είναι μια επαναλαμβανόμενη ιστορία από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι η διαπλοκή των ανθρώπων, η πίεση του απλού ανθρώπου από ανώτερες δυνάμεις, που οι ανώτερες δυνάμεις δεν είναι θεϊκές, είναι ανθρώπινες πάλι. Και είναι ένα συγκλονιστικό έργο, μπορώ να πω, γραμμένο πριν το κράχ του 1929, είναι γραμμένο το 1928, είναι βασισμένο σε έργο 200 χρόνων νωρίτερα του Τζον Γκέι, που λεγόταν η όπερα του Ζητιάνου, και πήρε και το προσάρμοσε. Και βλέπουμε ότι μέσα στα χρόνια, δηλαδή 200 χρόνια είναι η απόσταση του ενός έργου από το άλλο, ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, όπως δεν έχουν αλλάξει και σήμερα τα πράγματα. Βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση παγκοσμίως γενικά, στη δυσκολία, και πριν από ένα οικονομικό κράχ αισθανόμαστε όλοι ότι μπορεί να γίνει κάποιο τέτοιο. Οπότε είναι διαχρονικό το έργο, με υπέροχη μουσική και τραγούδια του Βάιλ, που ήταν μόνιμος συνεργάτης του Μπρέχτ. Η στίχη των τραγουδιών είναι πολύ σημαντική και πρέπει να ακουστούν οπωσδήποτε. Είναι βασισμένη πάνω σε ποίηματα δύο καταραμένων ποιητών από το 1500 και μετά, δηλαδή του Βιγιόν και του Κίπλινγκ. Ναι, είναι ένα έργο αγάπης όπως έχει εξελιχθεί, δηλαδή πραγματικά η αφοσίωση και η εμπιστοσύνη όλων, συγχωρείστε με τη συγκίνηση, αλλά πραγματικά έτσι ήταν, έχουμε κουραστεί και έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας όλοι και θέλουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται μέσω αυτού του σπουδαίου έργου, ένα έργο ορόσημο πραγματικά στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου. Δεν θα γινόταν χωρίς την βοήθεια όλων των παιδιών. Ζήσαμε εξαιρετικές στιγμές που δεν τις έχουμε ζήσει ο Γιάννης την πολύ μακρότερη πορεία του στο χώρο, ούτε σε πολύ καλές επαγγελματικές συνθήκες. Δηλαδή υπήρχαν μέρες που ερχόμασταν, η πρόβα ήταν 7 η ώρα, ο Γιάννης και εγώ φτάνουμε 7 παρατέταρτο και τα παιδιά ήταν ήδη εδώ. Είμαι ο Ματ. Κακός. Ο Ματ είναι ένας περίεργος τύπος. Είναι αυτός που έρχεται να ταράξει λίγο τα νερά της ισορροπίας μιας γκανγκστερικής ομάδας, η οποία έχει τον αρχηγό της, και κάποιος πρέπει να είναι έτοιμος να υποκινήσει τα νήματα για να πέσει η καρέκλα του, ας πούμε. Αυτός είναι ο Ματ. Λειτουργεί υπόγεια, γι' αυτό είναι και ο Σκοτόστρας, μάλιστα. Έτσι είναι ο υπότιτλος του. Αυτό που έχω να σας πω είναι η αλήθεια, ότι χωρίς εμένα δεν θα γινόταν αυτή η παράσταση. Και πράγματι
Δεν ξέρω γιατί λένε ότι χρειάστηκε τόσο κόπο. Εγώ καθόμουν να κοιμόμουν στο σπίτι μου, έχω έρθει τώρα τις τελευταίες μέρες δηλαδή και, και κάνω πρόβες. Όχι, η αλήθεια λοιπόν, να σταματήσω την πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 4-5 μήνες έχουμε φτάσει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Αλλά αυτό που τελικά είναι που σε βοηθάει και σε σπρώχνει στο να δημιουργείς και να κάνεις αυτό το πράγμα που λέγεται θέατρο εδώ πέρα και τέχνη γενικώς, είναι μια πολύ εσωτερική δύναμη που δεν έχει να κάνει ούτε με τη σωματική ενέργεια, ούτε με το αν έχω κοιμηθεί αρκετά, ούτε με το αν τρέχω όλη μέρα, ούτε ότι έχω να ασχοληθώ με 1500 διαφορετικά πράγματα. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μέσα, είναι μια σπίθα που μεγαλώνει, γίνεται τεράστια και μπορεί να σε κάνει να φτάσεις μέχρι τον ουρανό, μέχρι το διάστημα. Η αγωνία μου είναι, η μεγάλη μου αγωνία είναι να μπορέσω να ενταχθώ και νομίζω ότι ως ένα σημείο το έχουμε καταφέρει μέσα στην ομάδα. Δεν ήρθα εδώ να παραστήσω την επαγγελματία ή το κάτι άλλο, την Αθηναία που ήρθε να παίξει. Δεν είναι αυτό ο στόχος μου. Ήρθα να είμαι μέλος μιας ομάδας που όντως έγινε διότι όλοι με αγκαλιάσανε σαν να ήμουνα 10 χρόνια πριν μαζί τους. Είναι η φιλοξενία τους. Α, μεγάλο βέβαια κριτήριο ήταν η γνωριμία μου από παλιά με το Γιάννη και με το Θωμά, τους μόνους δηλαδή που ήξερα από εδώ, συν το ότι είχα ακούσει τα καλύτερα, ένα κλικ και να κάνεις στο διαδίκτυο, βλέπεις τα καλύτερα για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο Σαρακινάδο. Στόχος μας, κυρίες και κύριοι, και του Ionian Channel και της χαμηλής φύσης είναι η στήριξη του πολιτισμού. Και όλες αυτές οι δράσεις, Διονύση, οι οποίες γίνονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από ανθρώπους που αφήνουν τα σπίτια τους, αφήνουν τις οικογένειές τους. Είδες τι είπε ο Πιτσιρικάς εκεί πέρα. Έχουμε κοπιάσει πάρα πολύ, έχουμε δουλέψει απίστευτα. Αυτές οι δουλειές είναι επαγγελματικές και ας προέρχονται από ερασιτέχνες. Χρειάζεται ένα μεγάλο μπράβο, ένα εύγε στην θεατρική σκηνή του Σαρακινάδου, η οποία κλείνει περίπου 20 χρόνια δραστηριότητας και ήταν από τις πρώτες. Θυμάμαι τότε στη Ζάκυνθο ήταν κάτι το πρωτόγνωρο αυτή η προσπάθεια του Σαρακινάδου, και η οποία συνεχίζεται με τέτοια μεγάλη επιτυχία. Και όπως είπε και η τελευταία ηθοποιός που μίλησε, πλέον είναι και αναγνωρίσιμη και την εμπιστεύεται κάποιος. Πραγματικά. Είναι σπουδαίες οι δουλειές. Βέβαια, θα έχουμε στη Ζάκυνθο, στο νησί της Ζακύνθου, όπως και σε όλες τις περιοχές εδώ της Δυτικής Ελλάδας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη φλέβα πολιτισμού, το ξέρουμε άλλωστε και στην Πάτρα και παντού, θα υπάρχει έτσι ένας πολύ καλός θεατρικός χειμώνας μέχρι και μετά τις απόκριες, μετά την Καθαρή Δευτέρα. Η μία παράσταση διαδέχεται την άλλη. Έχουμε 4 θεατρικές παραστάσεις. Πολύ καλό. Και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το ότι συνεχίζεται μέσα σε αντίξωες συνθήκες, κρίσης, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια όαση ο πολιτισμός σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Τα δε νησιά το χειμώνα, ξέρεις ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από πολιτιστικές ενέσεις. Τεράστια ανάγκη. Αυτά λοιπόν από την όπερα της Πεντάρας, κυρίες και κύριοι. Να σας πούμε ότι σήμερα, και πριν από λίγο μου το έδειχνε ο Διονύσης Ιθακίσιος, συμπαρουσιαστής της εκπομπής, έχουμε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση σήμερα και αύριο στην Αθήνα, στην οποία μάλιστα κατά την έναρξη των εργασιών θα συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλος και βέβαια σημαντικά πολιτικά πρόσωπα όπως η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής, η Επίτροπη μάλλον, η κυρία Μαρία Δαμανάκη και ο γνωστός Ιωάννης Χάν, ο υπεύθυνος περιφερειακής πολιτικής, ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρώπης. Να δούμε τι ακριβώς εκδήλωση είναι αυτή γιατί αφορά το Ιόνιο. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται, μια διημερίδα που γίνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει η Ελλάδα αυτό το εξάμηνο. Λέγεται ειδική εκδήλωση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσει την περιφερειακή στρατηγική για τη θάλασσα και την ανάπτυξη γενικότερα. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες έχουν σχέση με την Αδριατική. Είναι παρούσες η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Είναι η θάλασσα, η Ανδριατική και το Ιόνιο. Η θάλασσα ενώνει αυτές τις περιοχές και είναι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Είναι δράσεις οι οποίες αγκαλιάζονται από αυτή τη διασυνοριακή υπόθεση. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερίδα. Είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα. Όπως λέει η ανακοίνωση εδώ, θα στοχεύει σε 4 τομείς.
στην καινοτόμο θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη, στις μεταφορές και στην ενέργεια, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και στον τουρισμό. Είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, είναι δράσεις οι οποίες έρχονται μέσα από τα σύνορά μας, κυρίως εδώ τα δυτικά σύνορα της Ελλάδος, που είναι το Ιόνιο, είναι πιο κοντά σε ευρωπαϊκές χώρες, διότι από την πλευρά την ανατολική ή την νότια δεν έχουμε ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια αυτή η διασυνοριακή επαφή και συνεργασία ανοίγει πολλούς δρόμους, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στη θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη, στις μεταφορές και στην ενέργεια, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού. Ανάπτυξη. Θα το παρακολουθήσουμε επομένως. Είναι και σήμερα και αύριο αυτό το συνέδριο, αυτή η διημερίδα. Σήμερα θα χαιρετήσει και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος. Συμμετέχουν και η κυρία Δαμανάκη και ο κ. Χάν, όπως είπες. Θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε σε αυριανή. Εμείς ήθελα να πω ότι αυτός ο κύριος Χάν, ο επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στις περιφέρειες, είναι ειδικός στην περιφερειακή πολιτική, έχει επισκεφτεί αρκετά νησιά εδώ στο Ιόνιο και το μόνο νησί στο οποίο δεν έχει πατήσει είναι η Ζάκυνθος. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να πούμε μέσα από την εκπομπή ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρξει μια πρόσκληση, ένα ενδιαφέρον των αρχών του νησιού της Ζακύνθου να προσκαλέσουν αυτόν τον άνθρωπο και να μην μένουμε τώρα στο ότι αν είναι Γερμανός ή ό,τι άλλο είναι, γιατί είναι υπουργός, είναι επίτροπος περιφερειακής πολιτικής. Και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και θα δεχτεί αμέσως. Έχουμε πληροφορίες ότι όπου τον προσκαλούν στην Κρήτη κτλ. Γελάς γιατί. Όχι, ξέρω να θυμηθώ το εξής, ότι οι επίτροποι, να σας θυμίσω ότι οι επίτροποι θα αλλάξουν τον Ιούνιο. Ναι. Πρέπει να γίνει κάτι σύντομα. Σύντομα πρέπει να γίνει πριν τις εκλογές. Είναι ευκαιρία να έρθει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό εδώ τα μέρη και να τον προσκαλέσουμε, να τον ακούσουμε, να μιλήσει. Χαράζει πολιτικές, είναι ζητήματα ανάπτυξης και να μην μένουμε σε εκείνες τις φωνές που λένε «Α, επειδή είναι Γερμανός και επειδή η Ελλάδα περνάει κρίση, δεν τον θέλουμε, είναι ανεπιθύμητος και το καθεξής». Θα θεωρώ ότι είναι αστείο αυτό το πράγμα. Είναι αστείο. Είπα προηγουμένως ότι θα έχουμε ένα δωράκι στην εκπομπή μας, δωράκι. Ένα μικρό αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, στους αδελφούς της Κεφαλονιάς. Το Ιόνιαν Channel είναι εκεί, το έχει αποδείξει έμπρακτα, όχι ώρες, 24 ώρα ολόκληρα, μονίμως, είναι δίπλα τους. Το Ιόνιαν Channel έχει προβάλει πάρα πολύ τον πολιτισμό της Κεφαλονιάς, γιατί είναι αξιοθαύμαστος. Οι άνθρωποι της Κεφαλονιάς τραγουδούν, υμνούν τον τόπο τους και αυτό το οποίο έχουμε να σας δείξουμε τώρα είναι ένα τραγούδι, ένα κεφαλονιώτικο τραγούδι. Κεφαλονιά πεντάμορφη λέει το τραγούδι, μιλά για το Αργοστολάκι και για το Λιξούρι το οποίο είναι καμάρι της Κεφαλονιάς. Δύο χοροδίες ενώθηκαν κεφαλονιώτικες στο Λιθόστρωτο, το θυμίζουμε αυτό, παραμονή πρωτοχρονιάς, και έγραψαν αυτό τον απίθανο ύμνο, τον κεφαλονιώτικο ύμνο, τον οποίο θα τον μεταδώσουμε τώρα, έτσι να ανεβούμε λίγο και να θυμηθούμε, να δείξουμε και να τραγουδήσουμε μαζί με τους κεφαλονίτες τις ομορφιές του τόπου, του νησιού της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Μάσκα μάρι, και η ωραία
εθνικός ύμνος αυτός, Διονύση, για τους Κεφαλονίτες. Με πολύ χαρά λοιπόν τους ακούσαμε να τραγουδούν στο Λιθόστρωτο για το Αργοστόλι, για το Λιξούρι. Ναι. Με συγκίνηση και είναι η ελπίδα, αυτή είναι η ελπίδα. Έτσι. Τραγουδούν, τραγουδά όλο το Ιόνιο. Ο πολιτισμός είναι αυτό το οποίο ενώνει άλλωστε την περιφέρεια Ιόνιων νησιών. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν σε όλους τους Κεφαλονίτες και από τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώθηκε η χαμηλή πτήση της Πέμπτης. Αύριο Παρασκευή η χαμηλή πτήση θα έχει αθλητικό χαρακτήρα. Οποιοδήποτε όμως θέμα επικαιρότητα, σαφώς μπαίνει εμβόλυμα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Ιόνιαν Channel. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους σας να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς, εγώ και ο Διονύσης Ιθακίσος, θα είμαστε τη Δευτέρα το μεσημέρι πάλι εδώ κοντά σας. Για οτιδήποτε έκτακτο το κανάλι μας παρακολουθεί, είμαστε όλοι επιποδός. Ανά πάσα ώρα και στιγμή να σας ενημερώσουμε, Διονύση, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα σε όλους και ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί τίποτα. Ακριβώς. Να είναι όλα καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Καλό καλά να περνάτε. Χαιρετισμούς στην όμορφη Κεφαλονιά.